από μέλος της διοίκησης, ο οποίος ήθελε να έρθει στο εργατικό κέντρο να μπει μέσα, μου είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο εργατικό κέντρο, γιατί η πόρτα η μπροστινή είναι παραβιασμένη. Κατευθείαν άφησα τη δουλειά μου και ήρθα εδώ στο εργατικό, μπήκα μέσα και αυτό που αντίκρισα ήταν το χάος. Ένα χάος, γιατί σε όλα τα γραφεία του εργατικού κέντρου που υπάρχουν τα σωματεία, που στεγάζονται τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, στο γραφείο το δικό μου και της γραμματιακής υποστήριξης είχαν ανοίξει όλα τα συρτάρια, είχαν σπάσει τις δουλάπες, είχαν όλα τα έγγραφα, τα είχαν ρίξει στο πάτωμα. Δυστυχώς, χτυπήθηκε για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, το σπίτι του εργαζόμενου, το σπίτι του εργάτη, της εργάτριας, στο οποίο περιμένανε κάποιοι ίσως να βρουν κάποια χρήματα. Χρήματα εμείς ποτέ δεν είχαμε εδώ μέσα. Ποτέ δεν είχαμε χρήματα, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα για να έχουμε. Αυτό το μόνο που είχαμε ήταν ένα κουμπαρά που είχαμε εδώ στελειώσει για να βάλουμε, να κάνουμε έναν έρανα για τη δομή του συνάνθρωπου, στην οποία ήταν όλα και όλα 50 ευρώ υπολογίζουμε και η οποία τα πήρανε και αυτά. Δεν ξέρουμε αν έχει κλαβεί τίποτα άλλο από τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα γραφεία που έχουν ανοίξει. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε και να κάνουμε μια καταγραφή, να δούμε τι λείπει. Οι υπολογιστές δεν έχουν πειράξει από ό,τι είδαμε την πρώτη ματιά. Η ουσία είναι όμως ότι αυτό, η ζημιά που έχει γίνει, έχει προκληθεί από τους κάποιους άγνωστους στο εργατικό κέντρο, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ο όγκος των εγγράφων που πρέπει να μπουν στη θέση τους. Τα έπιπλα, οι ντουλάπες που έχουν σπάσει, που έχουν φθαρεί, ότι πρέπει να αντικαταστήσουν με καινούργια πλέον, γιατί δεν επισκευάζονται, όπως και οι πόρτες κάθε πρωτοβάθμιων σωματείων και των γραφείων εδώ της διοίκησης. Τι να πω. Ποιο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι το κίνητρο των δραστών, δεδομένου ότι χρήματα δεν υπήρχαν? Εγώ πιστεύω ότι οι δράστες ήθελαν να πάρουν χρήματα. Τίποτα άλλο. Μόνο χρήματα ήθελαν να πάρουν. Να τονίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες εδώ έχει ξεκινήσει και κάνουν αιτήσεις ξενοχοϋπάλληλοι, αιτήσεις επαναπρόσληψης και λογικό είναι να πληρώνουν και τη συνδρομή τους. Ίσως αυτή η δράση να το πήραν χαμπάρι και να νόμιζαν ότι υπάρχουν πολλά λεφτά στο εργατικό κέντρο. Πόσα λεφτά να υπάρχουν πια στο εργατικό κέντρο? Από τη στιγμή που το πρωτοβάθμιο σωματείο θα εισπράξει και θα τα πάρει τα μία μαζί του. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε αυτό. Γιατί το κάνανε αυτό, όποιοι και αν είναι αυτοί. Εμείς με τη σειρά μας, μετά που καλέσαμε την αστυνομία και ήδη σήμερα εδώ, κατάθεσαμε και μήνυση κατά αγνώστων, κατά βαρός υπευθύνου, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία και να βρεθούν αυτοί που έκαναν αυτή τη διάρρηξη. Πείτε μας κάτι, με ποιον τρόπο ακριβώς σας είπαν οι άνθρωποι από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ότι βγήκαν οι άγνωστοι στον χώρο? Βλέπουμε ότι και οι ξύλινες πόρτες των γραφείων έχουν παραβιαστεί. Ναι, υπολογίζουν ότι έτσι από ένα πρώτο υπολογισμό που κάναμε, μας είπαν και είδαμε και εμείς ορισμένα ίχνη, ας πούμε, ότι έχουν μπει από το γραφείο του Προέδρου μέσα που ήταν το παράθυρο ανοιχτό που είναι στον πρώτο όροφο. Και από εκεί και μετά προχωρήσανε μέσα, σπάσανε ό,τι σπάσανε, πήρανε ό,τι πήρανε, αν βρήκαν να πάρουν με αυτά τα 50 ευρώ και βγήκανε σαν κύριοι από την μπροστινή αίθουσα, ανοίγοντας τους σύρτες, γιατί είναι δίθυλη πόρτα και ανοίγει πολύ εύκολα. Είπατε ότι έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει άλλες τρεις φορές εδώ, στο παρελθόν. Νομίζω πως έχει γίνει γύρω στο 2009 και το 2013, δεν κάνω λάθος, έχουν ξαναμπεί στο εργατικό κέντρο. Και τουλάχιστον τη δεύτερη φορά που ήμουνα και στη διοίκηση δεν είχαν βρει πάλι τίποτα. Μόνο υλικές ζημιές. Μόνο υλικές ζημιές είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση.